Παντελίδη. Πλέον έχει γίνει το στέκι, το σημείο που πηγαίνουν όλοι οι θαυμαστές του Παντελίδη, οι φίλοι του, οι κολλητοί του. Όχι μόνο από την Νέα Ιωνία, αλλά από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό έρχονται σε εκείνο το σημείο, προκειμένου να ακούσουν τα τραγούδια του Παντελή, προκειμένου να δουν τα προσωπικά του αντικείμενα. Ήταν ένας χώρος που είχαν μαζευτεί πάρα πολλά πράγματα. Από αφιερώματα που είχαν πάει οι θαυμαστές του Παντελή από τη στιγμή που έφυγε από τη ζωή, αλλά και αντικείμενα προσωπικά του Παντελή, τα οποία ήταν ρηγμένα από εδώ και από εκεί. Η οικογένεια λοιπόν αποφάσισε με έναν συγκεκριμένο άνθρωπο, και οφείλω να σας πω ότι υπήρξε και μια επιθυμία προσωπική του Παντελή, λες και ήξερε ότι ίσως κάποια στιγμή να φύγει, πέρσι τον Νοέμβριο, που έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες. Οδηγίες για αυτό το συγκεκριμένο χώρο. Όση ώρα μιλάς, παρακολουθώ τα αντικείμενα. Βεβαίως. Και το πώς έχει διακοσμηθεί ο χώρος. Θα σας πω κάτι. Αυτή η ταμπέλα που είναι τα δύο γράμματα, το πι και το αντίθετο γράμμα πι, ναι. Είναι σε το χρυσό και σε μαύρο. Είναι τα δύο χρώματα που θεωρεί η οικογένεια ότι είναι τα χρώματα που εκφράζουν τον Παντελή. Το χρυσό γιατί ήταν ένα χρυσό παιδί με μια χρυσή πορεία και το μαύρο γιατί πενθούν. Η μπλούζα τι είναι? Η μπλούζα αυτή είναι η συγκεκριμένη μπλούζα με τον αριθμό 10 από την ΑΕΚ, με τις υπογραφές όλων των πλεκτών της ομάδας που ο Παντελής αγαπούσε πάρα πολύ. Και ακριβώς κάτω από τη φωτογραφία υπάρχει, κάτω από τη συγκεκριμένη μπλούζα υπάρχει η παιδική φωτογραφία του Παντελή. Η φωνή του Παντελή ειδικά ακούγεται από μακριά, όταν αρχίζεις και φτάνεις προς την περιοχή, ακούς τη μουσική, γιατί είναι δεδομένο ότι στο συγκεκριμένο χώρο ακούγεται μόνο η φωνή του Παντελή. Κάτι σε ρώτησε ο Γιώργος. Ναι. Ήταν το πιο περίεργο αντικείμενο που είδες εκεί πέρα μέσα από κάποιον φίλο? Για μένα αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν, εκτός από τα συγκεκριμένα στιχάκια που έχουν γράψει κάποιοι πολύ κολλητοί φίλοι του Παντελή, ήταν ένα βιβλίο με μια καρδιά που θα το δούμε στην συνέχεια, από έναν από τους θαυμαστές του Παντελή. Και οφείλω να σας πω, Ζήνα μου, ότι η πιο σκληρή και συγκινητική στιγμή για την οικογένεια ήταν η προηγούμενη Δευτέρα το πρωί, όταν για τελευταία φορά είδαν, όπως μου είπαν, τη μαρκίζα με το όνομα Παντελής Παντελής να ανεβαίνει ψηλά έξω από αυτό το χώρο, και είναι εκεί που μια συγκεκριμένη θέση υπάρχει απέναντι για να κάθεται η μητέρα του και να τον βλέπει στα μάτια καθημερινά, ατελείωτες ώρες, να μην σταματάει λεπτό να κλαίει και να προσπαθεί να μάθει την αλήθεια για το παιδί της, να ζητά να μάθει τι συνέβη εκείνο το μοιραίο πρωινό, γιατί το παιδί της δεν υπάρχει πια στη ζωή, γιατί δεν το χαϊδεύει και γιατί δεν το σκεπάζει κάθε βράδυ στο κρεβάτι του. Αυτό είναι καταπληκτικό, το Παντελής Παντελίδης, τα δύο οποία ανάποδα έχει κολλήσει το μυαλό μου εκεί. Εδώ θα βάλουμε μια ανωτελεία περιμένοντας τις συνεντεύξεις. Ελπίδα μου. Βλέπουμε μια οικογένεια που πενθεί, τι άλλο να πούμε, δηλαδή... Βλέπεις μια οικογένεια που πενθεί. Προσπαθεί να κρατήσει το όμορφο κομμάτι του αυτού που έφυγε, αλλά δεν βλέπω έτοιμη να το αφήσουν ακόμα να φύγει. Είναι ακόμα αγκιστρωμένοι σε αυτό. Εάν δεν μάθω την αλήθεια, Ελπίδα, νομίζω... Είναι ένας παράγοντας μεγάλος κι αυτός. Ότι ποτέ δεν θα σταματήσουν. Ένας αγώνας μπροστά τους. Θα σας κάνω μια αποκάλυψη. Η μητέρα του Παντελή Παντελίδη, παρότι είναι σε αυτή την άθλια κατάσταση και συνεχίζει να πενθεί το παιδί της, πρωί και απόγευμα πηγαίνει στο κημητήριο, οφείλω να σας πω ότι έκανε πέτρα την καρδιά της, βρήκε το κουράγιο και πήγε και μπήκε στο μοιραίο αυτοκίνητο. Κάθισε στη θέση του οδηγού, κάθισε στη θέση του συνοδηγού, ήθελε η ίδια να δει πώς ακριβώς συνέβη. Ναι. Και εγώ τώρα πώς υπέβαλε τον εαυτό της σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει και η ίδια τη δική της αντίληψη. Θα τα πούμε αυτά όλα αργότερα, καθώς σου έχει πει πολύ ωραία και σημαντικά πράγματα, καθώς εξαναγεί πολύ συγκεκριμένος άνθρωπος, πολύ κοντά στον Παντελή Παντελίδη. Ήταν πολύ κοντά, για μας είναι πολύ κοντά, και μέχρι να λάμψει η αλήθεια έχουμε πει ότι θα δηλώνουμε παρόντες σε αυτά τα γεγονότα. Λοιπόν,